Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θέλω καταρχήν να προσπαθήσω να βρω τους λόγους για τους οποίους έρχεται στην παρούσα φάση το νομοσχέδιο στην Βουλή. Αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση δεν μπορούν να αιτιολογήσουν αυτή την πραγματικότητα. Αναφέρθηκαν πολλοί λόγοι. Η κοινωνική ανάγκη, την οποία δεν τη διάγνωσε κανείς προτού εσείς να λάβετε την πρωτοβουλία να ανακοινήσετε το θέμα. Δεν είδαμε κανένα άρθρο σε εφημερίδα, καμία διαδήλωση κάποιας κοινωνικής ομάδας, καμία καμπάνια διαφημιστική, η οποία να το ζητά. Άρα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όπως ανέφερε και ο εισηγητής μας, το 80% όταν ετέθη το θέμα, το 80% των Ελλήνων πολιτών ήταν εναντίον αυτής της ρυθμίσεως. Υπήρχε κάποια πολιτική πίεση από εσάς, από τους ψηφοφόρους σας? Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι είναι δυνατόν να προσκομίσετε στο κόμμα σας πολιτικά ωφέλη, κομματικά ωφέλη στις εκλογές? Στην καλύτερη περίπτωση, το εκλογικό σώμα να παραμείνει αδιάφορο ή να έχει κάποια φθορά το δικό σας κόμμα από αυτό? Επίσης, θέλω να κάνω και μία αναφορά σε αυτό που είπατε, ότι ο γάμος ήταν οικονομικός μέχρι τον διαφωτισμό. Ο σεβασμός προς το άλλο πρόσωπο προήλθε μετά τον διαφωτισμό και τελικά καταλήξαμε σε μια πραγματικά πολύ καλή σχέση των δύο φύλων στην πρόσφατη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να φροντίσετε να πάρετε ένα κείμενο της ακολουθίας του γάμου, το οποίο έχει Ορθόδοξη Εκκλησία, και να το διαβάσετε. Θα έπρεπε επίσης να δείτε ακόμα και στην Ιλιάδα πώς... Που υπάρχει φυσικά το θέμα με την αρπαγή της Ελένης, με τι σεβασμό αντιμετωπίζεται αυτός ο γάμος. Δεν μπορείτε τώρα να έρθετε εδώ πέρα και να λέτε ότι ξαφνικά, ευτυχώς που υπάρχει παγκοσμιοποίηση και σέβεται ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γιατί λοιπόν έρχεστε να κάνετε αυτή την ρύθμιση? Ο Ιταλός φιλόσοφος μαρξιστής ο Γκράμσι, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθησε να κάνει μία ανάλυση γιατί απέτυχε ο οικονομικός μαρξισμός, ο κλασικός λεγόμενος μαρξισμός, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά αυτό το πήρε η σχολή της Φραγκφούρτης, τις θεωρίες τις οποίες έβγαλε ο Γκράμσι, και τι λέει? Λέει ότι πέραν από τους οικονομικούς παράγοντες που αναλύει ο Μάρξ, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρατάνε δεμένη μία κοινωνία. Και ούτως ώστε για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή την επανάσταση που τη διαρκεί ή την μη διαρκεί, πρέπει να πάμε σε κάποια καταστροφή αυτών των δομών οι οποίες κρατάνε την κοινωνία. Να πάμε σε μια διάλυση αυτής της μορφής κοινωνίας, την οποία έχουμε ως ένα βαθμό και σήμερα, και να πάμε σε κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η νεοσυντηρητική, τον είπα, βέβαια το όνομα είναι και παραπλανητικό, και θέλω εδώ να πω και στον, δεν είναι παρόν, ο αξιότιμος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρθηκε ότι ο Μπούς προωθούσε αυτές τις απόψεις, δηλαδή εναντίον των ομοφιλοφίλων, κυνηγούσε τους ομοφιλόφιλους κλπ, ότι είναι ψεύδος, διότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στη ΣΥΠΑ, όπου ετέθη θέμα γάμου των ομοφιλοφίλων, και μάλιστα ο κύριος Μπούς με συγκεκριμένες πολιτικές, όπως η τοποθέτηση ομοφιλοφίλου επίτηδες πρέσβη στην Ρουμανία, αλλά και με τις υπόλοιπες πολιτικές του, δείχνει ξεκάθαρα ότι ακολουθεί αυτή την πολιτική των συμβούλων του νεοσυντηρητικών, πρώην τροτσκιστών. Εδώ πέρα έχουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμματα τα οποία αναφαδόν έχουν προσχωρήσει στην παγκοσμιοποίηση και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με αυτή τη διάλυση των παραδοσιακών δομών της οικογένειας, με κάποια προνόμια σε ορισμένου είδους μειονότητες, όπως είναι και οι ομοφιλόφιλοι, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ενός άλλου είδους κοινωνία, την οποία θα πάει και με την οποία με πολύ χαρά ακούμε, διότι είναι ειλικρινής ο κύριος Χατζηγάκης, από τους λίγους ειλικρινής κυβερνήσεως, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πιστεύει στο εθνικό κράτος και πιστεύει σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση όπου θα υπάρχουν οι σημαίες της Ευρώπης και θα καταργηθούν των εθνών κλπ. Άρα, ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η κίνηση δεν είναι ούτε τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, διότι ταυτόχρονα στην ίδια στιγμή που υποτίθεται νοιάζεστε για τους ομοφιλόφιλους, δημιουργείται τεράστιες κοινότητες μουσουλμάνων μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες φυσικά ξέρουμε τι απόψεις έχουν για τους ομοφιλοφίλους. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το σύμφωνο όταν και αν ισχύσει?
Καταρχήν, τι θα έχει στα παιδιά, τι επιπτώσεις θα έχει στα παιδιά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά τα οποία γεννούνται από οικογένειες οι οποίες ανά πάσα στιγμή, μάλλον τώρα από διαζευμένες οικογένειες, κατά όλοι οι ψυχολόγοι, όλοι λένε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Εάν ένα παιδί ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή είναι δυνατόν να φύγει ο ένας γονέας με μια απλή δήλωση, με ένα εξώδικο, αυτό πιστεύετε θα δημιουργεί καλύτερα, θα δρά καλύτερα για το παιδί? Δηλαδή τα υποτιθέμενα ατομικά δικαιώματα των γονέων και η υποτιθέμενη ελευθερία η οποία πρέπει να υπάρχει είναι πάνω από τα συμφέροντα του παιδιού? Θέλω και την άποψή σας. Ως προς το θέμα του γάμου για τους ομοφυλόφιλους, επειδή ετέθη και μάλιστα επιτεκτικός από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι σήμερα οι ομοφυλόφιλοι στην κοινωνία μας, αν δούμε τουλάχιστον την προβολή που έχουν από την τηλεόραση, είναι δυσανάλογα μεγάλη του αριθμού τους. Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν, διακηρύσουν ότι είναι εκπρόσωποι των ομοφυλοφίλων, πολλές φορές είναι και προκλητικοί στην τηλεόραση. Δηλώνουν διάφοροι ηθοποιοί ότι εάν δεν είσαι ομοφυλόφιλος σήμερα, δεν μπορείς να πάρεις το ρόλο σε σίριαλ. Βλέπουμε συνεχώς να προβάλλονται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Άρα, οι ομοφυλόφιλοι χρειάζονται μια στοιχειώδη νομική κάλυψη, η οποία μπορεί να τους δοθεί από τους υπάρχοντες νόμους, ενδεχομένως με κάποιες μικρές τροποποιήσεις στον αστικό κώδικα. Γιατί εσείς θέλετε να τους αναβάσετε στο ίδιο επίπεδο? Γιατί θέλετε ακριβώς να πείτε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θα είναι η οικογένεια, το αν θα είναι δύο γυναίκες, τρεις άντρες και μία κατσίκα ή οτιδήποτε άλλο, διότι μην αφήνουμε και τους κτηνοβάτες απ' έξω, εφόσον ξεκινήσαμε τώρα και λέμε ότι οι σεξουαλικές διαστροφές είναι απαράγραπτο και ιερό δικαίωμα, να αφήσουμε να βάλουμε τους κτηνοβάτες μας. Και μία οικογένεια η οποία αποτελείται από έναν άνδρα και μία γυναίκα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι δηλαδή η ηθική αναγνώριση που θέλετε να κάνετε προς τους ομοφυλόφιλους. Ο καθένας μπορεί να έχει τις προσωπικές του επιλογές. Ο ίδιος φέρει το βάρος και κυρίως το κακό που κάνει ή το καλό το κάνει ο ίδιος τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε και ότι δεν μπορεί να παίρνει κάποιες θέσεις ηθικές η Βουλή, και αυτό αναφέρθηκε νομίζω από τον αξιότιμο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω, γιατί τότε απαγορεύεται η παιδοφιλία? Υπάρχει κανένας οικονομικός λόγος συμφερόντων του κράτους? Γιατί απαγορεύονται τα ναρκωτικά? Δεν είναι για ηθικούς λόγους? Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα βγάλει πλέον την ηθική έξω από την νομοθεσία και ότι πλέον εδώ τρέχουμε πίσω να φτάσουμε αυτές τις προοδευμένες κοινωνίες που, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, πεθαίνουν μέσα στα κανάλια οι ναρκωμανείς και δεν τους μαζεύει κανείς και που οι γυναίκες είναι ως εμπόρευμα στις βιτρίνες? Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Εάν υπάρχει κάτι καλό σε αυτές τις κοινωνίες, να το ακολουθήσουμε. Κανείς δεν αμφιβάλλει. Αλλά δεν θα ακολουθήσουμε οτιδήποτε κάνουν αυτές οι κοινωνίες όπως κάνετε εσείς. Κύριε Συνάδελφε, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Βεβαίως. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι η τροπολογία η οποία φέρατε σχετικά με τον ρατσισμό κτλ. Ακριβώς δείχνει ότι είστε στην λογική του hate crime legislation της Αμερικής, δηλαδή της προώθησης, της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων. Βέβαια, θα αναφερθώ σε αυτό επί των άρθρων. Θέλω να πω ότι τελικά αυτό το σύμφωνο ελευθέρας συμβιώσεως, το οποίο φέρατε, που πλέον δεν είναι ελευθέρας συμβιώσεως... Έχετε υπερβεί αρκετά το χρόνο σας. Βεβαίως, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα σύμφωνο, έχει ονομαστεί ένα σύμφωνο ελεύθερης διαλύσεως της οικογένειας και της κοινωνίας, και τέτοιο είναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλευράς έχει το λόγο για 7 λεπτά.